Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια εκτακτή είδηση εκεί στην περιοχή της Λιφάδας. Κώστας Παπαδόπουλος, είχαμε μια έκρηξη από ό,τι καταλαβαίνουμε από έναν εκρηκτικό μηχανισμό εκεί σε ένα συγκρότημα κατοικιών. Και με ζημιές, Κώστα, από ό,τι βλέπουμε. 4:20 τα ξημερώματα, Γιάννη και Δημήτρη, άγνωστοι ήρθαν στην οδό Ινόης, στην είσοδο ενός συγκροτήματος κατοικιών, τοποθέτησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό. Προκλήθηκε έκρηξη στις 4:20 σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουμε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και έχουν ζημιές σε 3 σταθμευμένα γεωταχή αυτοκίνητα, αλλά και στην είσοδο του συγκροτήματος των κατοικιών. Ο χώρος έχει αποκλειστεί εδώ πέρα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Βρίσκεται για κλιμάκιο του Τμήματος Εξεταίρωσης Εμπριστικών Μηχανισμών στο σημείο, προκειμένου να περισυλλέξει υπολείμματα του μηχανισμού. Θα σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για ανάλυση. Μια ήσυχη περιοχή στο κέντρο της Γλυφάδας, στην οδό Ινόης. Μένει να δούμε ποιος ο λόγος του συγκεκριμένου περιστατικού. Υπάρχουν πληροφορίες για το ποιος μπορεί να μένει εκεί, αν μιλάμε για συγκεκριμένο πρόσωπο που μπορεί να ήταν ο στόχος αυτής της επίθεσης? Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε. Είναι συγκρότημα κατοικιών, πολύ μεγάλο συγκρότημα από ό,τι μπορώ να δω. Οπότε δεν έχουμε εικόνα για το ποιος μπορεί να είναι ο στόχος. Κρίνοντας πάντως από τη ζημιά στα αυτοκίνητα, μιλάμε για μια μεγάλη έκρηξη, έτσι. Γιατί αν είχε τοποθετηθεί εκεί, είχε στην πόρτα, βλέπουμε τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα που έχουν υποστεί αρκετές ζημιές. Ναι. Φαντάζομαι τώρα να έχει μια περιοχή στην οποία θα πάνε και κάμερες ασφαλείας και θα έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών. Ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο. Από την έκρηξη έφυγαν κομμάτια από το μεταλλικό τμήμα της πόρτας. Έσκασαν πάνω στα αυτοκίνητα και φυσικά το οστικό κύμα, το οποίο προκάλεσε τις θωρές όπου βλέπετε σε αυτά τα σταθμευμένα γεωταχή αυτοκίνητα. Δεν ξέρουμε τι ζημιές υπάρχουν στο εσωτερικό του οικίματος, καθότι δεν είναι προσβάσιμο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει εμφανιστεί κάποιος από τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων ή τους ενίκους εκεί του συγκροτήματος? Ενδεχομένως να δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς ασφάλειας. Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει βγει κάποιος άνθρωπος έξω ο οποίος να θέλει να μας μιλήσει κιόλας. Πάντως οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Αλλά για να γερανό το σηκώνεις αυτό το πάει. Τώρα και τα δύο πρώτα είναι ψηλοδιάλειμμένα. Λοιπόν, το παρακολουθούμε, Κώστα. Προφανώς θα τρέξει το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και εικόνα σε λίγη ώρα να δούμε ποιος μπορεί να ήταν ο στόχος. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα.